κυρία Βίκη Πασιοπούλου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου ΟΤΑ Ελευσίνας Ασπροπύργου Μάνδρας. Κυρία Πασιοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται με τις ΜΚΟ εκεί και με τα, στο Δήμο Ελευσίνας και με τη μισθοδοσία των εργαζομένων? Όπως κάποιος θα τα φανταζόταν, είναι τα πράγματα. Πριν από λίγες ημέρες ενημερωθήκαμε πως υπάρχουν 4 απλήρωτοι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ελευσίνας. Είναι απλήρωτοι από το Φλεβάρι. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν σύμβαση με την ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας, η οποία με τη σειρά της έχει προγραμματική με το Δήμο και χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω λοιπόν ΜΚΟ έχει αξιώσεις να καταβάλει τη μισοδοσία στους εργαζόμενους βάσει των εκταμιεύσεων της επιχορήγησης. Συνδέει δηλαδή την καταβολή δε δουλευμένων με την πληρωμή της από το ΕΣΠΑ, καταπατώντας φυσικά κάθε εργατικό νόμο. Μάλιστα, καταπατά και την προγραμματική της υποχρέωση απέναντι στο Δήμο και την Περιφέρεια, που ορίζει πως πρέπει να τηρεί την εργατική νομοθεσία. Κράτος εν κράτη. Αυτός δηλαδή δεν υποτίθεται η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ανάμεσα, που περιλαμβάνει προφανώς την κανονική μισθοδοσία των ανθρώπων που εργάζονται, δεν είναι και όρος η τήρηση αυτής της όποιας εργατικής νομοθεσίας για να ενταχθεί οποιοδήποτε στα ΕΣΠΑ και στα. Έτσι ακριβώς όπως τα ανάκαμψη. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Εκείνοι πάλι από την πλευρά τους βλέπουμε από την σχετική αναζήτηση που κάναμε ότι αυτή είναι πάγια τακτική της ΜΚΟ αυτής και μάλιστα έχουν εντοπιστεί αντίστοιχες περιπτώσεις απλήρωτων εργαζομένων σε κοινωνικές δομές στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, Αρτέμιδας, αλλά και στον Δήμο Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς και σε 5-6 ακόμα Δήμους. Εμείς από πλευράς μας, τα σωματεία και οι φορείς καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή το απαράδεκτο αυτό γεγονός. Κινηθήκαμε προς πάσα αρμόδια αρχή, δημοτική και περιφερειακή, αλλά και στη ΜΚΟ. Και μάλιστα η πρωτομαγιάτικη απεργιακή κινητοποίησή μας κατέληξε στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, απαιτούντας το αυτονόητο να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα και να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής του μισθού κάθε μήνα, όπως υποχρεούται να κάνει η ΜΚΟ. Μάλιστα. Κυρία Πασιοπούλου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Εμείς μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι από πλευράς μας. Χρειάζεται λίγο να δώσουμε και μια πιο πλήρη εικόνα. Πρέπει σίγουρα να καταγγείλουμε και την πολιτική που παραχωρεί κρίσιμες υπηρεσίες και δομές Δήμων για διαχείριση σε ΜΚΟ, μαζί φυσικά με τσουβάλια εκατομμυρίων. Οι αρμόδιες αρχές, δημοτικές και περιφερειακές, μοστράρουν ειδικά αυτές τις μέρες, το είδαμε παντού. Mm-hmm. Ευαισθησία και κοινωνικό πρόσωπο. Και την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι που μέσα από τα δικά τους χέρια προσφέρεται αυτή η στήριξη προς τους ωφελούμενους, τους ανθρώπους που βιώνουν δηλαδή ακραία φτώχεια, που γνωρίζουν κάθε έναν από αυτούς με το μικρό του όνομα, να μην μπορούν όχι να βγάλουν το μήνα, μιας που οι μισθοί που παίρνουν δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά, αλλά να δυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους, να μην μπορούν να κάνουν προγραμματισμό της ζωής τους. Καλή μόστρα λέμε εμείς, αλλά εδώ υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα που υπάρχει εργαζόμενοι που είναι μονογονέας, να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σπουδών του παιδιού της. Έχουμε λοιπόν τις ΜΚΟ να παίρνουν τις χρηματοδοτήσεις και τα προγράμματα και να πετάνε μετά μπαλάκι την ευθύνη γύρω-γύρω, η ΜΚΟ στην περιφέρεια και την πληρωμή φυσικά των εργαζομένων, η περιφέρεια πίσω στη ΜΚΟ, ο Δήμος να δηλώνει αναρμόδιος, να παίρνει δωρεάν υπηρεσίες και τελικά να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Και αυτά φυσικά είναι τα αποτελέσματα της υποστελέχωσης στους Δήμους, που διαχρονικά, ευθύνη για αυτά έχουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά, που δεν προχωρούν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με τις ελαστικές βέβαια σχέσεις εργασίας να είναι κανόνας, και απασχόληση να γίνεται με τέτοια προγράμματα συντήρησης ανεργίας, ΜΚΟ, ΚΙΝΣΕΠ και κάθε άλλου είδους απασχόληση. Κυρία Πασιοπούλου, θα το παρακολουθούμε με τη δική σας και με τη δική σας τη βοήθεια. Ευχαριστώ θερμά. Εμείς θα πούμε μόνο τη Δευτέρα στις 13 του μήνα στις 12 το μεσημέρι σε κινητοποίηση στα κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ για να απαιτήσουμε να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.